Δεν έφτανε το χτύπημα του Σεπτεμβρίου, ήρθε και το χθεσινοβραδινό για του καλλιεργητέ τη περιοχή τη κεντρική Μεσαινία με την χαλαζόπτωση να σαρώνει τα πάντα στο περασμά τη και κυρίω την καλλιέργεια τη ελιά που σε αυτήν την περίοδο βρίσκεται στο φούλι παραγωγή τη. Έχουμε μια μεγάλη χαλαζόπτωση η οποία έγινε το βράδυ, και πιστεύουμε ότι η ζημιά η οποία έχει γίνει σύμφωνα με τι πρώτε εκτιμήσει και των παραγωγών αλλά κυρίω των υπευθύνων των Διευθύνσεων Γεωργίας, Μεσσηνίας και Τριφυλίας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πρέπει να σας πω ότι δύο κλιμάκια της Διευθύνσης Γεωργίας, Μεσσηνίας και ένα κλιμάκιο της Τριφυλίας από το πρωί όργωσαν τις περιοχές εκείνες όπου εντοπίστηκε το φαινόμενο αυτό. Ενώ οι παραγωγοί περιμένουν ακόμη τι αποζημιώσει από την προηγούμενη κακοκαιρία, αυτήν την φορά το καιρικό σκηνικό έδωσε ένα ακόμη χτύπημα και έτσι και πάλι αναμένονται οι εκτιμητέ του ΕΛΓΑ στην περιοχή, προκειμένου να καταγραφεί το ποσοστό τη ζημιά που, όπω σημείωσαν οι αρμόδιοι παραγόντε τη νομαρχία, ξεπερνά το 70% και 80%, ενώ κατά μέσο όρο κυμαίνεται στο 50%. Οι πληροφορίες που μου δίνουν είναι ότι πράγματι όπου πέρασε έκανε τεραστία ζημιά, η οποία ξεπερνάει και το 50% και παραπάνω, μέχρι και 70% και 80% σε άλλες περιοχές. Ε, μιλήσαμε με τον Ελγά και αύριο θα είναι κλιμάκια του Ελγά για να δουν εν πρώτης και από πρώτο χέρι ε, αυτή την καταστροφή. Ο πρόεδρο τη ΕΝΑΕ, νομάρχη Μεσσηνίας Δημήτρη Δράκο, συνοδευόμενο από τον αντινομάρχη Παραγωγή και Ανάπτυξη, ο Τύρι Παναγιοτόπουλο, επισκέφθηκε τι πληγήσει περιοχέ και υποσχέθηκε πω θα παρακολουθεί συστηματικά το θέμα των διεκδικήσεων και τη καταβολή άμεσα των αποζημιώσεων. Η καταστροφή είναι, φαίνεται ότι είναι μεγάλη. Και πρέπει κάπως το κράτος να ευαισθητοποιηθεί και να, να μας δώσει κάτι να βοηθήσει. Δηλαδή. Ελπιστούμε ότι και οι υπηρεσίε του ΕΛΓΑ η ανταπόκρισή του θα είναι άμεση, οπότε να γνωματεύσουν την καταστροφή την οποία έγινε και να ανταποκριθούν στη ζημιά την οποία πάθανε η παραγωγή. Η καταστροφή είναι μεγάλη. Εγώ τουλάχιστον που είμαι 50 ετών δεν έχω δει τέτοια καταστροφή εδώ στην περιοχή μα. Θέλουμε από τη μεριά μα και τη μεριά όλων των παραγωγών να ευαισθητοποιηθεί η πολιτεία και να σταθεί στο πλευρό μα, γιατί οι συνθήκε οι οποίε περνάνε ο κόσμο ο αγροτικό τη περιοχή μα είναι πάρα πολύ δύσκολε. Είναι να ξεκινήσουν όταν κατατεθούν οι αιτήσει από πλευρά παραγωγών που θα το κάνουν γρήγορα η παραγωγή την εξατομίκευση της ζημιά. Επίγει το θέμα γιατί συνήθως έρχονται έτεροχρονισμένα και σε τις περιπτώσεις αυτές δεν μπορούν να προσδιορίσουν ακριβώς τη ζημιέ.